Σημαντική διαφορά στην τσέπη τους έχουν καταλάβει τους τελευταίους μήνες οι ασφαλισμένοι που χρησιμοποιούν γενώσιμα φάρμακα. Προσφάτως, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην εξίσωση της διαφοράς ανάμεσα σε λιανική και ασφαλιστική τιμή στα γενώσιμα φάρμακα, στο πλαίσιο της παροχής οικονομικών κινήτρων προς τους ασθενείς και σε μια προσπάθεια να προτιμώνται έναντι των αντίστοιχων πρωτότυπων και κατά προέκταση να ανέβουν τα μερίδια τους σε όγκο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα στόχος για την ελληνική κυβέρνηση και για την πολιτική του φαρμάκου, που είναι η αύξηση της χρήσης της δύσης των γενοσύμων, που είναι πολύ χαμηλά στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ακόμα. Για το λόγο αυτό έχουν επαρθεί κάποια μέτρα, άλλα σε θετική κατεύθυνση, άλλα σε όχι και τόσο. Πάντως αυτό που αφορά τον κόσμο είναι ότι από το καλοκαίρι, ουσιαστικά από τον Αύγουστο, όταν κάποιος επιλέγει να πάρει γενώσιμο, η συμμετοχή που θα πληρώνει θα είναι αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με αυτή που θα πληρώνει αν έπαιρνε πρωτότυπο. Για τα γενώσιμα, η ασφαλιστική τιμή, δηλαδή η τιμή που αποζημιώνει το ταμείο με τη λιανική τιμή, έχουν εξισωθεί, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο ασθενής πληρώνει μόνο την αναλογούσα συμμετοχή, αυτή που με το 10 με το 25%. Και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, αν τυχόν έχει πάσει από κάποια χρόνια νόσο και πλήρωνε μέχρι τώρα 10% συμμετοχή, αυτή η συμμετοχή, αν επιλέξει γενώσιμο, πάει αυτόματα στο 0%, δηλαδή το παίρνει δωρεάν. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που λόγω της φαρμακευτικής τους αγωγής είδαν την κατάσταση να παραμένει στάσιμη ή ακόμα και αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων που χρησιμοποιούν. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ζητά την εφαρμογή δοκιμασμένων ευρωπαϊκών πρακτικών για τη ρύθμιση της υπέρβασης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου σε συνδυασμό με την ενίσχυση της έρευνας. Σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Πολωνία και η Ιταλία, το μέτρο έχει εφαρμοστεί μέσω τεκμηριωμένων πρακτικών που δίνουν περιθώρια δράσης και ανάπτυξης και μέσω συστημάτων τα οποία επιτρέπουν στις φαρμακοβιομηχανίες αφενός να υπολογίζουν το ύψος του ποσού που θα κληθούν να επιστρέψουν αργότερα, αλλά και δίνοντάς τους το περιθώριο μέσω εξαιρέσεων να επενδύσουν στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Όσο η φαρμακευτική δαπάνη μένει καθυλωμένη σε ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε χρόνο, τα περιθώρια είναι πολύ μικρά, γιατί οποιοδήποτε προς το καλό διαφορά και να υπάρχει θα πρέπει να πληρωθεί από κάποιον. Ο κρατικός προϋπολογισμός πληρώνει πολύ συγκεκριμένα χρήματα, τα οποία είναι σχεδόν το 50% της συνολικής δαπάνης. Το υπόλοιπο πληρώνεται από τους υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν στο φάρμακο και κυρίως από τη βιομηχανία, η οποία έχει δείξει κατά καιρούς ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη διάθεση να πληρώσει περισσότερα. Άρα λοιπόν, μάλλον αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρώτον να αυξηθεί η δαπάνη η οποία πληρώνεται από το κράτος, που είναι πάρα πολύ χαμηλή. Σε συνεννόηση και με τους θεσμούς, βέβαια, γιατί είναι συμφωνημένο. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των σχετικών με το φάρμακο φορέων και των φαρμακοποιών. Και βέβαια να αυξηθεί η χρήση των γενοσύμων, η οποία όταν αυξάνεται η χρήση των γενοσύμων δίνεται χώρο στη δαπάνη, γιατί μειώνεται η συνολική δαπάνη, προκειμένου να υπάρχουν αναφρήσεις.